position de force. Partant de là, il est vrai, les syndicats ont la possibilité de brader. C'est leur droit le plus strict, mais il n'en reste pas moins vrai que maintenant, pour être réaliste, il faut voir aussi qu'il existe une autre possibilité que la voie des réformes et la voie des discussions et que la voie parlementaire. Il existe aussi une autre possibilité qui est celle de la rue. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution ? Aux travailleurs, le pouvoir ! Aux travailleurs, le pouvoir ! Ποιος είναι ο ψηλός, γοητευτικός άντρας που οι αρχές πιστεύουν ότι κρύβεται εδώ και 27 χρόνια πίσω από 17 Νοέμβρη? Αρκετοί άνθρωποι το γνώρισαν στο Παρίσι τη δεκαετία του 60, όταν ήταν ενεργός τέλεχος φοιτητικής κοινότητας και φανατικός οπαδός της ιδέας της ένοπλης πάλης. Οι ίδιοι άνθρωποι το θυμούνται να τσακώνεται στα αμφιθέατα του Παρουσιού όταν υποστήριζε ότι η μόνη λύση είναι ο ένοπλος αγώνας. Ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος, σπούδασε οικονομικά, ανήκε σε μια ομάδα του Παρουσιού που ονομάζονταν οι Κουβανοί και προσχώρησε μια αντιστασιακή ομάδα με την επωνυμία 29 Μάη, στην οποία ανήκαν πολλοί Μαουικοί. Εν συνεχεία το συναντάμε στην Κούβα, όπου οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν ξοδέψει πολύ χρόνο τους τελευταίους μήνες. Εκεί είχε επαφές με κρατικά στελέχη για την οργάνωση Αντάρτικου στη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Τα ίχνη του χάνονται το 1970. Οι άνθρωποι που το γνώριζαν από το Παρίσι δεν τον βλέπουν πλέον στα αντιστασιακά στέκια στη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι ελληνικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι είχε καταδικαστεί ερήμην, με ψευδόνυμο, για μια βομβιστική επίθεση στην Αθήνα. Ακόμα και αυτό δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί. Οι άνθρωποι που τον ήξεραν τον χάνουν μετά το 1971 και γνωρίζουν μόνο ότι είχε κάποιες επαφές στη Γερμανία και τη Γαλλία με τον Χρήστο Κασίμη, μια άλλη ενηγματική προσωπικότητα. Το 1974-75 τον ξαναβλέπουν στην Αθήνα. Εδώ αρχίζει ο άνθρωπος με το όνομα και το επώνυμο να αποκτά τα χαρακτηριστικά του μύθου. Ψηλός, με έντονα μάτια, ψαρά μαλλιά, γεροδεμένος. Το 1975 ήταν 36 ετών. Οι αρχές είναι απολύτως βέβαιες ότι οργάνωσε μαζί με μια γυναίκα και δύο άντρες την δολοφονία του Wells το 1975. Πιστεύουν και επιμένουν ότι ο ίδιος τράβηξε τη σκανδάλη. Ο φερόμενος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη εμφανίζεται πάλι σε στέκια της Αθήνας στις αρχές του 1980. Οι ελληνικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ήταν ο άνθρωπος που τράβηξε τη σκανδάλη και στις περισσότερες δολοφονίες, μέχρι και την δολοφονία του Δημήτρη Αγγελόπουλου στην Οδό Κανάρη στο Κολωνάκι το 1986. Από εκεί και πέρα συναντιέται με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, που γίνεται περίπου διευθυντής επιχειρήσεων στις 17 Νοέμβρη και του δίνει στόχους και το πλάνο εργασίας της οργάνωσης. Το όνομά του βρισκόταν στις περισσότερες άτυπες λίστες υπόπτων που έδιναν οι Αμερικανικές υπηρεσίες στις ελληνικές αρχές μετά το 1990, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτουν τις πηγές τους. Πιστεύετε όμως ότι τόσο οι Αμερικανικές όσο και οι Γαλλικές υπηρεσίες τον παρακολουθούσαν για πολλά χρόνια στη Γαλλία και άλλες χώρες, ακόμα και στο Σουδάν, χωρίς ποτέ να έχουν βρει απτά στοιχεία σε βάρος του. Ο φερόμενος ως αρχηγός ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σάβα Ξηρού, αυτός που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Στίβεν Σόντερς τον Ιούνιο του 2000. Οι Βρετανοί πράκτορες που βρέθηκαν στην Αθήνα αμέσως μετά την δολοφονία άρχισαν να προσεγγίζουν ανθρώπους που τον γνώριζαν από το Παρίσι και την αντιστασιακή του δράση τον καιρό της δικτατορίας. Ρωτούσαν επίμονα αν τον ξέρουν, αν γνωρίζουν που βρίσκεται, αν τον έχουν δει τελευταία. Έτσι έγινε και γνωστό το όνομά του. Πού βρίσκεται σήμερα ο ενηγματικός αρχηγός? Οι αρχές πιστεύουν στην Αθήνα, ενδεχομένως μαζί με τον Κουφοντίνα, σε μια εφεντρική γιάφκα που είχαν για περίπτωση ανάγκης. Ο Κουφοντίνας πρόλαβε άλλωστε, μετά την ανακάλυψη του Ξηρού, να πάει στη γιάφκα της οδού Δαμάριος να πάρει ένα περίστροφο και κάποιες χειροβοβίδες, με τις οποίες ενδεχομένως θα αμυνθεί όταν οι αρχές τον εντοπίσουν. Αυτός είναι και ο βασικός τους πονοκέφαλος. Οι αρχές φοβούνται ακόμα ότι ο Κουφοντίνας, ο αρχηγός και ενδεχομένως ένα-δυο ακόμα στελέχη, τα οποία δεν είναι γνωστά στην αστυνομία, μπορούν να οργανώσουν ένα μικρό συμβολικό έστω χτύπημα που θα απεσταθεροποιούσε πλήρως το πολιτικό σκηνικό και πάλι. Ο βασικός ύποπτος, ο φερόμενος ως αρχηγός, δεν γνωρίζουμε σήμερα τι όνομα χρησιμοποιεί και ποια κάλυψη έχει. Το όνομά του έχει γι' αυτό ελάχιστη σημασία, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να ψάχνουν τον 63η σήμερα γεροδεμένο γοητευτικό κύριο.
Όταν το βράδυ της 29ης Ιουνίου ο Σάββας Σκληρός βρέθηκε τραυματισμένος στον Πειραιά, οι ιδιοκτικές αρχές ήξεραν πολύ γρήγορα ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο ίδιος ο Σκληρός δεν θεωρείται ποτέ κορυφαίος ύποπτος. Οι Αμερικανοί είχαν δώσει το όνομά του, αλλά όπως αποκάλυψαν φακέλους Έλληνες αξιωματούχοι, είχαν κάνει το λάθος να τον ονομάσουν Ξινό. Η εξακρίβωση στοιχείων από τις ελληνικές υπηρεσίες οδήγησε μέσα στο Σάββα Ξηρό, αλλά οι πληροφοριοδότες της αστυνομίας στα Εξάρχεια τον εμφάνιζαν ως άτομο δευτερεύουσας σημασίας, που δεν είχε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Οι ελληνικές αρχές είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν εδώ και μερικές εβδομάδες μια άλλη ομάδα εκτελεστικών οργάνων της 17 Νοέμβρη, χωρίς καν να είναι σίγουροι ότι είχαν αυτοί οι άνθρωποι σχέση με τη μητέρα όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρόκειται για ομάδα 4-5 ατόμων που αναμένεται να συλληφθούν άμεσα, καθώς η ταυτότητά τους είναι γνωστή. Το μόνο που περιμένουν αρχές είναι να ταυτοποιηθούν διάφορα στοιχεία με τα πρόσωπά τους. Οι αρχές εκτιμούν τώρα ότι ο επιχειρησιακός κορμός της 17 Νοέμβρη δεν άλλαξε από το 1982-83 και δεν ξεπέρασε ποτέ τα 10 άτομα. Ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ τους ήταν εντυπωσιακός. Άλλος είχε ειδικευτεί στην εκτόξευση ρουκετών, άλλος στον τηλεχειρισμό εκρηκτικών και άλλος στη ρήψη χειροβομβίδων. Ξένοι αναλυτές πίστευαν μάλιστα πάντοτε ότι επρόκειτο για κλειστή ομάδα, ακόμα και με στενές συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, όπως είχε δηλώσει στους τελευταίους φακέλους ο αναλυτής του Πενταγώνου, Γκλεν Σο. Perhaps a brother, a father, a cousin, a couple of small family links, people who have known one another from factory life or from student life for a long, long time, and who promised to stick together. Γύρω από το σκληρό πυρήνα των 10 κινήθηκαν κατά περιόδους πάνω από 40 άτομα, που έκαναν υποστηρικτικές δουλειές, από την κλοπή αυτοκινήτων ή μηχανών έως την παρακολούθηση στόχων. Ορισμένοι εξ αυτών διαφώνησαν και έφυγαν εντελώς από τους κόλπους οργάνωσης. Οι αρχές έχουν καταρχήν ενδείξεις ότι ο σκληρός πυρήνας 17 Νοέμβρη μπορεί να διατηρούσε σχέσεις με κουρδικές τρομοκρατικές οργανώσεις ή ακροαριστερές τουρκικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν τη δεκαετία του 80 και τις οποίες προσέγγισαν μέλη της 17 Νοέμβρη στα τέλη αυτής της δεκαετίας. Έγκυροι κύκλοι εκτιμούν ότι η πτυχή αυτή των ερευνών θα απαιτήσει πολύ χρόνο για να διελευκανθεί και δεν θα είναι καθόλου απλή. Όσο τώρα για το τι σχεδίαζαν το βράδυ της 29ης Ιουνίου, οι αρχές πιστεύουν ότι ο Ξηρός μαζί με τον Κουφοντίνα, που ήταν μαζί του εκεί, στον Πειραιά, θα έβαζαν βόμβες και κατόπιν θα αναλάμβαναν τηλεφωνικά την ευθύνη για την επίθεση. Θα ήταν μια απάντηση στα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες πως οι αρχές βρίσκονταν πολύ κοντά στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Οι ιδιοκτικές αρχές είναι απολύτως βέβαιες ότι ο αρχηγός 17 Νοέμβρη είχε δώσει εντολή και για άλλα χτυπήματα μέσα στο 2002. Και μάλιστα είχε δώσει εντολή για την παρακολούθηση και την προετοιμασία στόχων που είχαν να κάνουν με το 2004, την οργανωτική προσπάθεια διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το βρετανικό αντιτρομοκρατικό κλιμάκιο που δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα αμέσως μετά την εκτέλεση του Στίβεν Σόντερς από τη 17 Νοέμβρη έδειξε από την αρχή ότι θα ακολουθούσε διαφορετική πορεία ερευνών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στη χαρτογράφηση αριστερίστικων οργανώσεων με ένοπλη δράση που γεννήθηκαν στο Παρίσι τα πρώτα χρόνια της Χούντας. Προσέγγισαν λοιπόν, όπως αποκάλυψαν το Μάιο τα νέα και η δημοσιογράφος Ειρήνη Καρανασοπούλου, κύκλους Ελλήνων διανοουμένων, επωνύμων σήμερα στελεχών της ελληνικής κοινωνίας, που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο τότε στην αντίσταση κατά της δικτατορίας. Δεν ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι αυτοί να μιλήσουν μαζί τους εφόσον δεν το ήθελαν. Προσωπικά γνωρίζω και ανθρώπους που αρνήθηκαν να μιλήσουν μαζί τους, για λόγους δικούς τους. Αυτό που επιχειρήθηκε πάντως μέσα από όλες αυτές τις συνομιλίες ήταν να γίνει μια χαρτογράφηση ολόκληρου αυτού του χώρου. Τώρα, όταν γίνεται αυτή η χαρτογράφηση, διαπιστώνονται δύο κατηγορίες. Άνθρωποι γνωστοί και άνθρωποι εξαφανισμένοι. Εκείνο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ένα όνομα. Έπεφταν ξανά και ξανά πάνω του. Χρήστος Κασίμης. Το όνομά του μπορεί να έγινε ευρέως γνωστό το φθινόπωρο του 77 από το αστυνομικό ρεπορτάζ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όμως αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι παρά η αρχή του δρόμου προς τον Χρήστο Κασίμη. Η απάντηση σε επιχείους τίτλους που τον χαρακτήριζαν αναρχικό, εξτρεμιστή, βομβιστή, ερχόταν με το ταχυδρομείο, ανωνύμως.
Στα παράνομα έντυπα που λάμβαναν εφημερίδες και συντάκτες, ο Χρήστος Κασίμης ήταν ο ήρωας, ο δολοφονημένος σύντροφος επαναστάτης αγωνιστής. Η συνέχεια λοιπόν του δρόμου προς τον Χρήστο Κασίμη περνάει μέσα από αυτά τα σπάνια ντοκουμέντα. Επαναστατικός λαϊκός αγώνας, έλα δηλαδή, γράφει στο εξώφυλλο και δίπλα η φωτογραφία του νεκρού μέλους της ομάδας Χρήστου Κασίμη με την ημερομηνία θανάτου του. Είναι το πληροφοριακό δελτίο νούμερο 4 της τρομοκρατικής οργάνωσης που εκδόθηκε το Μάρτιο του 1980. Με άλλα λόγια, το δημοσιογραφικό και προπαγανδιστικό του έντυπο. Ανάμεσα σε πρακτικές συνταγές για το πώς φτιάχνει κανείς μια βόμβα και τι πρέπει να προσέχει, σχετικά σχεδιαγράμματα και οδηγίες, η δεύτερη πιο σημαντική τρομοκρατική οργάνωση στην Ελλάδα αναλύει τους στόχους και προπαγανδίζει τη δράση της για την ανάπτυξη αυτού που αποκαλείται ένοπλο κίνημα. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από την μεταπολίτευση, η Ελλάδα έβραζε ακόμη και ήταν κάμποσοι εκείνοι που πίστευαν πως η αυθόρμητη εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε ήδη βάλει τις βάσεις για μια άλλη κοινωνία, βασισμένη σε διαφορετικά πρότυπα. Ξημερώματα 20 Οκτωβρίου 1977. Στη συμβολή των οδών Φλωρίνης και Κονδύλη απέναντι από την κεντρική είσοδο της Λαχαναγοράς στο Ρέντι έγινε το πρώτο τετατέτ της αστυνομίας με τρομοκράτες όταν μέλη μιας ομάδας κρούσης του ΕΛΑ επιχείρησαν βομβιστική επίθεση στις εγκαταστάσεις της γερμανικής εταιρείας ΑΕΓΕ. Η τετραμελής ομάδα των τρομοκρατών μπλοκαρίστηκε από δύο αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν πιθανόν από έναν οδηγό Νταλίκας και ήρθαν σε απόσταση αναπνοής από τα μέλη της οργάνωσης. Στην ένοπλη συμπλοκή που ακολούθησε σκοτώθηκε το ηγετικό στέλεχος του ΕΛΑ Χρήστος Κασίμης, ενώ οι άλλοι τρεις διέφυγαν και συνέχισαν την παράνομη δράση τους. Άλλαξαν μάλιστα την ονομασία της ομάδας τους από Επαναστατική Ομάδα για την Διεθνιστική Αλληλεγγύη σε Επαναστατική Ομάδα Χρήστος Κασίμης. Μέχρι πρότινος, αυτή η ομάδα θεωρείται ότι δεν είχε την παραμικρή σχέση με τη μητέρα όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, αλλά αποτελούσε ένα από τα πολλά κομμάντο του ΕΛΑ. Είπαμε όμως. Οι Βρετανοί ξεκίνησαν την ερευνά τους από μηδενική βάση και δεν πήραν τίποτε ως δεδομένο. Γιος γυμνασιάρχη, ο Χρήστος Κασίμης τελείωσε το γυμνάσιο στον Πειραιά το 1961. Άριστος μαθητής μπήκε με καλή σειρά στη νομική, την οποία τελείωσε το 1967 και έφυγε στη Γαλλία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στο Παρίσι θα αναπτύξει έντονη αντιδικτατορική δράση και περισσότερα από 20 χρόνια μετά το θάνατό του, εκείνα τα χρόνια που έζησε εκεί θα ξεκλειδώσουν στους Βρετανούς την πόρτα της 17 Νοέμβρη και θα δείξουν το δρόμο προς την ηγετική ομάδα και τον ίδιο τον αρχηγό. Το ένα είναι ότι είχε και αυτός περάσει το Παρίσι. Το άλλο είναι ότι πράγματι προερχόταν και αυτός από τις οργανώσεις αυτές της άκρας αριστεράς. Αυτά οδηγούν τελικά σε πολύ λίγους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή και πολύ μεγάλος ο αριθμός των εξαφανισμένων ακροαριστερών οργανώσεων που δρούσαν στο Παρίσι τα πρώτα χρόνια της σπούδας, δεν είναι και τόσο πολύ. Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ του Χρήστου Κασίμη θα δώσει το περίφημο αρχείο της 17 Νοέμβρη που βρέθηκε το 1978, λίγους μήνες μετά την ένοπλη συμπλοκή στην ΑΕΓΕ στο Ρέντι, σε δύο τσάντες στην Πάρνηθα. Ανάμεσα σε καταλόγους με ονόματα, δακτυλόγραφα που είχαν χτυπηθεί στην γραφομηχανή που έγραφε τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, σχεδιαγράμματα, ένα όπλο και σφαίρες, μια σημείωση γραμμένη σε χαρτί από γερμανικό ημερολόγιο προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άσπρη Mercedes VZ 2146, διευθυντής ΑΕΓΕ. Κάτι που κατά την αστυνομία σημαίνει αφενός πως ήδη από το 1977 ο ΕΛΑ που οργάνωσε την επιχείρηση στην ΑΕΓΕ συνεργαζόταν επιχειρησιακά με τη 17 Νοέμβρη. Αφετέρου πως πρόσωπο ή πρόσωπα που ανακρίθηκαν για εκείνο το γεγονός που οδήγησε στο θάνατο τον Χρήστο Κασίμη είχαν σχέση και με τις δύο οργανώσεις. Κάτι επίσης που όπως λένε είχε ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού σκέλους της 17 Νοέμβρη. Στη διάρκεια της Χούντας, τους ίδιους αντιδικτατορικούς πυρήνες με τον Χρήστο Κασίμη, και όταν γύρισε στην Ελλάδα, δούλεψε στην ΑΕΓΕ, όπου μαζί με άλλους διοργάνωσε τη μεγάλη κινητοποίηση των 70 ημερών την άνοιξη του 1977, για την οποία και απολύθηκε. Προφυλακίστηκε με το σκεπτικό ότι η γυναίκα του είχε πάει στην κηδεία του Κασίμη, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν προκηρύξεις, έγγραφα και τεύχη του παράνομου περιοδικού Αντιπληροφόρηση. Όπως γράφει το τεύχος 37 αυτού του περιοδικού, ο σύντροφος Χρήστος Κασίμης δούλευε στην Αντιπληροφόρηση, το διακηρύσει στην πρώτη σελίδα το 17ο τεύχος, αμέσως μετά την ένοπλη συμπλοκή στην ΑΕΓΕ.
Μετά από 15 μήνη φυλάκιση, το κακούργιο δικείο Πειραιά στις 3 Ιανουαρίου του 1979 θα αθώσει τον Γιάννη Σερίφη. Υπάρχει βασικός δικονομικός κανόνας, είναι ότι εάν κατηγορείσαι για κάτι, η κατηγορούσα αρχή έχει το καθήκον να προσκομίσει τα στοιχεία τα οποία θεμελιώνουν την κατηγορία. Είναι προφανές ότι τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν τα ενοχοποιητικά δεν ήταν επαρκή για να θεμελιώσουν αυτή την κατηγορία και προφανώς απειλάγει λόγω αμφιβολιών, τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Σερίφης διεκδίκησε περίοπτη θέση στους σύνηθες υπόπτους. Το όνομά του ακούγεται και πάλι. Στη γραπτή του δήλωση με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2002 λέει μεταξύ άλλων: «Για τρίτη δεκαετία συνεχίζεται το βρώμικο παιχνίδι κατά συκοφάντησής μου από σκοτεινούς μηχανισμούς που διοχετεύουν ύπουλα σενάρια ανάμειξης του ονοματός μου σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Δεν πρόκειται να κουραστώ να φωνάζω ότι εγώ μιλάω πολιτικά και ζω με αποδείξεις και όχι κατά πληροφορίες». Στην ομάδα κρούσης του Κασίμη, ένας άλλος Χρήστος, θα φανεί αυτό το 85, συμμετείχε. Έπεσε και εκείνος στα χέρια των αρχών, νεκρός όμως, όπως και ο Κασίμης. Το 1985 λοιπόν, ο Έλα παραδέχτηκε με προκήρυξή του μετά το θάνατο του Χρήστου Τσουτσουβή, ότι αυτό ακριβώς το πρόσωπο, ο Τσουτσουβής δηλαδή, διασυνδεδεμένος και εκείνος με τη 17 Νοέμβρη, ήταν ένας από τους τρεις που διέφυγαν μετά τη συμπλοκή στην ΑΕΓΕ. Η λεπτομεριακή εξέταση των φωτογραφιών από την κηδεία του Κασίμη έδειξε ότι ο Τσουτσουβής ήταν ένας από εκείνους που κρατούσαν το φέρετρο του νεκρού. Τη διαδρομή Παρίσι-Αθήνα με κεντρικό πρόσωπο και πάλι τον Χρήστο Κασίμη δείχνουν και τα αρχεία της Στάζη για τη δράση του Κάρλος, του υπαρχηγού του Βάινριχ και τη συνεργασία τους με τον Έλα. Σημειωτέουν ότι και αυτές ακόμη από κωδικοποίησης τηλεφώνων επικοινωνίας μεταξύ ομάδας Κάρλος και Έλα γίνονταν με βάση την ημερομηνία θανάτου του Κασίμη. Η χειρόγραφη έκθεση ντοκουμέντο που συνέταξαν οι αντιτρομοκρατικές αρχές το 1993 λέει μεταξύ άλλων για τον Έλα: «Δημιουργήθηκε από άτομα που πρώτα ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση 20 Οκτώβρη και γίνεται μνήμα στο Χρήστο, προφανώς πρόκειται για τον Κασίμη Χρήστο, ο οποίος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την ελληνική αστυνομία το 1977 έξω από το κτίριο Δυτικογερμανικής εταιρείας ΑΕΓΕ. Η οργάνωση 20 Οκτώβρη, η οποία σημειωτέων ιδρύθηκε το 1969 στο Παρίσι από αντικαθεστωτικούς κύκλους, συνεργαζόταν από τις ιδρύσεώς της με τον προαναφερόμενο Ιωάννης Βάινριχ, ο οποίος είχε και την ευθύνη του τραπεζικού λογαριασμού αυτής». Αυτό βέβαια που δεν λέει η έκθεση είναι ότι η οργάνωση 20 Οκτώβρη διαλύθηκε με την πτώση της Χούντας και ουδε μία δράση είχε έκτοτε. Στους φρενήρεις ρυθμούς που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες, ένα είναι βέβαιο. Κάθε μέρα που περνά είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Η αρχή του δρόμου, όχι πια προς τον Χρήστο Κασίμη, αλλά προς την ίδια την καρδιά της τρομοκρατίας, θεωρείται δεδομένη. Το ζήτημα δεν είναι άλλο από το να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η διαδρομή.